Είμαι ένας από τους 15-20 περίπου εναπομείναντες εργαζόμενους στη γυαλουργία στο εγάλλο. Η μεγαλύτερη γιαλουργία των Βαλκανίων, όχι πλέον, αφού αποφάσισαν πριν δύο μήνες να κλείσει το εργοστάσιο και να λειτουργήσουν εκείνα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μόνο. Ε... Η Γιούλα ήταν ένα εργοστάσιο που λειτουργούσε εδώ και 75 χρόνια. ιδρύθηκε ε, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ε, Έχουν περάσει και έχουνε δουλέψει χιλιάδες άνθρωποι από εκεί πέρα. Μέχρι που το 2017, λόγω οικονομικών δυσκολίων, ε, πουλήθηκε στην ε, BA Glasswork, έναν κολοσσό, ε, μια εταιρεία κολοσσό στην γιαλούργια δεύτερη στον κόσμο, με πολλά εργοστάσια, εργοστάσια στην Ευρώπη, 11 εργοστάσια στην Ευρώπη και τώρα πλέον έχει επεκταθεί και στην Κεντρική Αμερική. Ε, Ερχόμενη λοιπόν η BA Glassworks μας υποσχέθηκε αυξήσεις μισθών οι οποίοι ήδη είχαν αρχίσει να πέφτουν. Ε, υποσχέθηκαν διακοπή των απολύσεων οι οποίες είχαν αρχίσει με διάφορες ε, αφορμές και δικαιολογίες Μόνο πως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ερχόμενη η έκανε ό,τι έκανε προς τα τέλη της η προηγούμενη, η προηγούμενη διεύθυνση. Συνέχισε τις απολύσει, οι οποίες φτάσανε μέχρι πλέον να απολυθούμε οι τελευταίοι 200 που μείναμε στο 50%. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζομένους σε, μέχρι και πριν 10 χρόνια. Ας πούμε. Ε, μειώσεις μισθών έως και 40%. Ε, απολύσε, συνέχισαν τις, ε, οι απολύσεις με τη σειρά τους φέρανε μια εντατικοποίηση η οποία εντατικοποίησε στη δουλειά έφερνε όπως φαντάζεστε και ατυχήματα με χειρότερο όλο το 2019 που είχαμε και μια, ε, μια νεκρή συναδέλφισσα η οποία πατήθηκε από ένα κλάρκ μητέρα δύο παιδιών, 50 χρονών ε, η ευθύνη ήταν ξεκάθαρα ε, της, ε, της επιχείρησης και της ε, διαχείρισης αφού είχαν δώσει εντολή ότι λίγοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολλές δουλειές. Άνθρωποι ανεκπαίδευτοι σε μηχανήματα, ε, άνθρωποι χωρίς ειδικότητα να αναγκάζονται να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά ή ξέρετε πως είναι. Άμα αρνηθείς να κάνεις τη δουλειά την επόμενη μέρα θα σου πει πήγαινε σπίτι σου. Και εσύ μπορεί να έχει δύο και τρία και τέσσερα και πέντε στόματα να, ας πούμε, να θρέψεις από πίσω. Ε, με, τη, με, με, τη, σειρά του, με τη σειρά του το είχαμε πρόβλημα επίσης με το επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο δεν στάθηκε στους εργαζομένους ούτε μία στιγμή. Ε, από, την, Α το πάρω από το τέλο. Από τη μέρα που μα ανακοινώσανε δύο και δύο, εδώ και δύο, μήνε ότι η γιαλουργία κλείνει, ε, δεν ενημερώσανε του εργαζομένου ενώ το μάθανε δύο ώρε νωρίτερα. Να πούνε στου εργαζομένου: Κοιτάξτε, σε δύο ώρε κλείνουμε. Ελάτε να μαζευτούμε, να απαιτήσουμε να μην κλείσουν οι μηχανέ, γιατί έχει μια είχε μια ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ε, αν κλείνανε οι φούρνοι, παγώνανε οι σωλήνε και την ίδια στιγμή Έβγαινε άχρηστο. Ήθελε πάρα πολλά εκατομμύρια για να επανεκκινήσει. Ε, δεν το κάνανε αυτό. Γνωρίζανε με μια μισή-δύο ώρες νωρίτερα ότι ο εργοστάσιο θα κλείσει. Κλείσανε πρώτα οι φούρνοι και απλά ενημερώσανε ότι, κοιτάξτε, είμαστε πλέον άνεργοι. Ε, βγήκανε μπροστά θέλοντας να φανούν ότι θα μα βοηθήσουν, θα μα στηρίξουν. Ξεκινήσανε, λέει, διαπραγματεύσει για να πάρουμε αποζημιώσει. Να πάρουν αποζημιώσει πια. Από του 200, η μισή σχεδόν ήταν εργολαβική. Ο εργολάβο, όταν... Ο εργολάβος δεν είναι Ο εργολάβο σου λέει, Εγώ σε στέλνω στη Θήβα. Που μένει περιστέρι, εγώ σε στέλνω στη Θήβα. Πήγαινε στη Θήβα να δουλέψει. Εγώ δεν σε απολύω, δεν σου οφείλω καμία αποζημίωση. Πήραν, λοιπόν κάποιε αποζημιώσει, μάλιστα τι πήρανε διπλάσει κιόλα, ε, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν μαζικέ απολύσει. Υπάρχει ένα όριο στο σχετικό νόμο το οποίο δεν επιτρέπει μαζικέ απολύσεις και έτσι εκβίασαν την υπογραφή τη ε, παρέτηση με διπλή αποζημίωση. Αποζημίωση, βέβαια, που μπορεί να ακούγεται μεγάλο το διπλό, αλλά μιλάμε για αποζημίωση των 7-8.000, οι οποίε γίνανε 15-16, α πούμε. Τίποτα. Ε, για τους εργολαβικούς δεν είπανε ούτε κουβέντα. Οι εργολαβικοί ε, και μετά από παρέμβαση του Συνδικάτου Μετάλλου, το οποίο ήταν από την πρώτη στιγμή ε, στην πύλη του εργοστασίου, όπως ήταν έτσι και αλλιώς πριν, πριν, πριν αποφασιστεί το κλείσιμο του, του εργοστασίου, ε, να, διε, να μιλήσουν με, την, με τη διεύθυνση, και να δώσουν κάτι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπου που δουλεύαν 15 χρόνια, απλά έτυχε να είναι στον εργολάβο. Να δώσουν κάτι στου εργαζόμενου του εργολάβου. Κάτι, ό,τι θέλει, με την, με την, καλοσύνη του εργολάβου ε, δεν προτάθηκαν νέε δουλειέ. Κάτι ακούστηκε, θα στείλουν από εδώ, θα στείλουν από εκεί. Αλλά πραγματικά όταν μένει στο περιστέρι και σε στέλνουν στη μάνδρα και αυτοκίνητο να έχει, άμα παίρνει 800 ευρώ, 850 και τα 300 θα σου πάνε σε βενζίνε, δεν έχει κανένα να πα. Ε, έτσι, λοιπόν, έχει η κατάσταση. Εντυπωσία, να βγάλω ένα χαρτάκι, δεν σημειώσεις είχα κάνει. Λοιπόν... Ε, ένα άλλο... Έτσι, ήθελα να τονίσω λίγο παραπάνω, γιατί αφορά, όπως είπα και νωρίτερα, ένα, ένα θάνατο, ας πούμε, για να καταλάβουμε και πια πόσο κακός είναι κάποιες φορές ε, ο ρόλος που κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι με τους εργάτες, ότι είναι μαζί σου, στην πραγματικότητα δεν είναι. Ε, όταν σκοτώθηκε η, η, η συναδέλφη ε, προφανώς δεν κυρίξαν την οποιαδήποτε απεργία και το καθεξής, αλλά ούτε ε, στάση εργασίας. Για όσου δεν γνωρίζουν, αν τυχαίνει να μην γνωρίζουν την περιοχή, η ηλιαλουργία βρίσκεται ένα τείχο από το νεκοταφείο. Δεν κάνανε μια στάση απεργία να πάνε έστω να αποχαιρετήσουν τι μας. μα. Ε, σα ίσα, -ίσα περίχαρα φορούσαν τι που έβγαλε η εταιρεία, οι οποίε κάθε χρόνο ανακοινώνανε και νέα ρεκόρ ε, παραγωγή υλικού, ε, μοιράζανε κουπίτσες. Με τα νούμερα επάνω, τα μεγάλα νούμερα. Αλλά αυξήσει δεν γινόντουσαν. Συνέχι, συνέχιζαν να γίνονται απολύσει, συνέχι, συνέχισε να εντατικοποιείται η δουλειά και μικρά ατυχήματα συνέβαιναν συνέχεια, δεν, σταμάτη, δεν ε, σταματήσανε ποτέ. Ε, και αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι ήταν μαζί μας. Στον αντίποδα, ε, και το τονίζω αυτό δύο φορές παραπάνω, γιατί ούτε εγώ ήμουνα, είχα σχέση με το. ΠΑΜΕ και το, και το Συνδικάτο Μετάλλου στο οποίο αυτή τη στιγμή είμαι. Ένας, ένας εργαζόμενος ήμουνα. Ε, το ΠΑΜΕ ήταν κάθε πρωί έξω από το εργοστάσιο, άλλες φορές μέρα παρά μέρα, άλλες φορές μια, μια φορά την εβδομάδα. Όταν υπήρχαν απεργίες ήταν εκεί πέρα και ερχόταν. Μας έδινε ένα, ένα, ένα κειμενάκι, μας έλεγε κοιτάξτε, αυτά είναι τα προβλήματα». Αυτά συνέβησαν σήμερα, αυτά, ψηφι, αυτά ψηφίστηκαν χθε, αυτό θα συμπεριάσει την επόμενη μέρα. Ε, και κατά κάποιο τρόπο ήταν, κάνανε τη δουλειά την οποία έπρεπε να κάνουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ποτέ δεν μα στηρίξανε. Ε, συνέχισαν δίπλα μας ήταν μέχρι και την, τελευ μέχρι και την τελευταία στιγμή και πέμεναν να οργανωθούμε. Κάλεσαν συζητήσει ε, στα γραφεία του και πρακτικά με όσε πιέσει μπορούσαν και τσιτώνοντα, α το τους, ε, τους εργαζόμενους εκεί πέρα, καταφέρανε οι εργολαβικοί τουλάχιστον να πάρουν κάποια α το πω έτσι, ψηλά μέχρι να βρουν την επόμενη, την επόμενη δουλειά του. Ε, πάντα στον αντίποδα και το ξανατονίζω με, με το, επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο από τη μία έλεγε ότι είμαστε οικογένεια, από την άλλη δεν πήγε καν μπροστά να κάτσουμε να συζητήσουμε για να μην κλείσει το εργοστάσιο, αν υπάρχει κάποιο τρόπο να το πάρουμε εμεί πάνω μα. Μα έλεγε δεν κατεβαίνουν σε απεργίε, δεν του ακολουθούμε αυτού, θα μα προκαλέσουν προβλήματα, μην του ακούτε, να κατεβάζουν τι ανακοινώσει από, από τα. του πίνακε ανακοινώσεων και το κάθε ε, και είναι ειρωνικό όλο αυτό γιατί μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο έκλεισε μην έχοντα ζημία. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο τελευταία χρονιά έβγαλε κέρδη του ύψου 20%. Από τα οποία μα είπαν τα 10 πήγαν τη λειτουργικά. Τέλο πάντων, μιλάμε για ένα κέρδο 10% που όμω σε, αριθμού, σε πραγματικού αριθμού μεταφράζεται σε κάποια εκατομμύρια. Οι άνθρωποι αφήσανε 200, 200 οικογένειε στο δρόμο γιατί βγάζανε λίγα εκατομμύρια και δεν βγάζανε πολλά. Ε, αυτή τη στιγμή ε, η Γιούλα μαζεύεται, ε, θα κλείσει λογικά, υπολογίζουμε, μέχρι τέλους του χρόνου, δηλαδή και εμείς οι 15-20 που έχουμε μείνει ε, θα πρέπει να ψάξουμε και εμείς για δουλειά. Και εντάξει, αυτό έχει και, την, έχει και μια επίπτωση ευρύτερη θα έλεγα, γιατί αφορά όταν είναι ένα εργοστάσιο το, το οποίο έχει τόσους ανθρώπους, έχει να κάνει και με τη γύρω γειτονιά, έχει να κάνει δηλαδή με τις καφετέρειες που δουλεύουν γύρω, έχει να κάνει ας πούμε με, με, τη ζωή που υπάρχει εκεί πέρα. Έχει να κάνει με, εργαζόμενου εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται και μας λένε ε, κλείσατε εσείς, εσά δουλεύαμε, μείναμε άνεργοι, τώρα ψάχνουμε να δουλέψουμε σε μια άλλη εταιρεία μεταφορών ας πούμε. Δηλαδή είναι ένα ντόμινο πραγμάτων που όλοι αυτοί που λένε ότι λατρεύουν και αγαπάνε αυτή τη χώρα κάνουν το χειρότερο που μπορούν με κάθε ευκαιρία. Ανταυτού το μόνο που έχουμε είναι τα σωματεία μας. Οργάνωσε λοιπόν στα σωματεία μας, τα ταξικά μας σωματεία, Μιλάμε στους συναδέλφους μας, συσπηρωνόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Ευχαριστώ.